Κυβέρνηση πατάει γκάζι στις έρευνες κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα μετά από μια τριετία φρένου και παγώματος οποιασδήποτε προσπάθειας, εξηγούν επιστήμονες του χώρου που επισημαίνουν ότι με φόντο την ενεργειακή κρίση και την απόφαση να τρέξουν οι έρευνες υδρογόν ανθράκων, αποδεικνύεται πόσο πολύτιμος χρόνος χάθηκε για τη χώρα, την ενεργειακή της επάρκεια αλλά και το ρόλο που θα μπορούσε να παίζει αν τα τελευταία τρία χρόνια είχε στρέψει προς τα εκεί το ενδιαφέρον της. Συνέπεσε να είναι η Ουκρανία. Με τη Ρωσία, η Ρωσία μας αφύπνισε, διότι όλη η Ευρώπη εξαρτώνταν από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Κάκιστα, κάκιστα. Τώρα καταλάβαμε το σφάλμα και γυρίζουμε και ο μόνος τρόπος η Ευρώπη να απαλλαγεί τόσο από τους Ρώσους όσο από τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα, είναι να βασιστούν στα κοιτάσματα της Κρήτης, γενικά Ιωνίου Κρήτης και Κύπρου. Μετά τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα 6 σημεία στη χώρα που θα ενταθούν οι έρευνες, μεταξύ των οποίων και 2 νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης, οι απόψεις περί αναβλητικής φιλολογίας πυκνώνουν με την επισήμανση ότι μια ουσιαστική προώθηση προσλαμβάνεται ως τεράστια οικονομική ευκαιρία για τη χώρα για να αλλάξει άρδιν η οικονομική κατάστασή της, αφού σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φόσκολο, τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο τον υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο της χώρας μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής αυτάρκειας των επόμενων δεκαετιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αντίρρητος ανάγκη η Ελλάδα να μπει μπροστά και να βοηθήσει την Ευρώπη για να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει και πάλι μια υπερδύναμη. Το να στηρίζεται στην Αμερική ή στη Ρωσία την έχει καταντήσει κουρελού. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο Ηλίας Κονοφάγος, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, έκανε λόγο για ατολμία αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας, που στην περίπτωση της Κρήτης και των δύο περιοχών, στα δυτικά και νοτιοδυτικά, αν και είναι αυτές που από τις 6 οι οποίες ανακοινώθηκαν έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, είναι επί της ουσίας αυτές που αφέθηκαν να είναι οι λιγότερο έτοιμες για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ερευνών. Την ώρα που, όπως τονίζουν οι γνωρίζοντες, το μεγαλύτερο κοίτασμα υδρογών ανθράκων είναι νότια της Κρήτης και δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη με τις 6 περιοχές. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι, ανεξάρτητα από το μέγεθος, η παραχώρηση των Ιωαννίνων. Όπως ξέρετε, έχει δουλευτεί πάρα πολλά χρόνια, κυρίως από την Energean και από τη Repsol που είχε την περιοχή κάποιο διάστημα. Και υπάρχουν δηλαδή βάσιμα στοιχεία και θα έλεγα που είναι πολύ κοντά στο να πούμε ότι μπορεί να πάει σύντομα ένα γεωτρύπανο. Αυτό δεν ισχύει για νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης που θέλει ακόμα κάποιο χρόνο, ελέγχθη εκ μέρους νομίζω του κύριου Σκρέκα 3-5 χρόνια. Κάτω από τους καλούς λιμένες υπάρχει το μεγαλύτερο κοίτασμα της Μεσογείου με φυσικό αέριο. Αυτό δεν το βγάλαμε σε διαγωνισμό. Αλλά γύρω από αυτό το κοίτασμα, εντάξει, είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα νότια από τους καλούς λιμένες. Αυτή η περιοχή λέγεται Olympi Field. Άμα γράψετε Olympi Field στο Google θα σας βγάλει πόσα εφαίστεια είναι. Είναι 19 εφαίστεια και είναι ονομασμένα. Εκεί λοιπόν βγαίνει κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο βγαίνει φυσικό αέριο.